Γειά σας μάγκες, έτοιμο το φαναράκι μας. Ε, Σταθεροποιήθηκε τουλάχιστον. Εντάξει, ένα μικρό κενό ελάχιστο το έχουμε. Εντάξει, αυτά τα υπηρετήρια πάντα θα, <laughs> δεν θα κουμπώνουν ακριβώς. Δεν θα έρχονται γάντι. Ε, ε, οπότε μέχρι να φτιάξουμε το δικό το γνήσιο της μάνας του, γιατί είχε σκουριά στο στεφάνι, ε, εγώ καθάρισα τη σκουριά, δυστυχώς είχε φάει το μέταλλο, οπότε θα πάει για νικέλωμα Μέχρι να το ετοιμάσουμε, να το φτιάξουμε, θα βολευτούμε με αυτό, το 10 ευρώ. Εντάξει, κάνει δουλίτσα. Αρχίζει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Θα σας πω τώρα τι εννοώ. Εδώ τώρα στο... στην Κρήτη λένε το φτηνόλυπτο πράγμα τα τρώνε χίλι. Καμιά φορά έχουν δίκιο, ε, θα σα εξηγήσω τώρα. Μισό λεπτό να το βρούμε. Να δω εδώ τα ηλεκτρικά μου. Να το λοιπόν, το βλέπετε αυτό. Αυτό είναι το ψηράκι που είχε το φανάρι το οποίο έχει ανάψει ελάχιστα και έχει λιώσει Αυτό είναι τώρα αυτό δυο λαμπάκια έχει το μικρό λαμπάκι έτσι, που μπαίνει κάτω ε, με πολύ λίγο δούλεμα έτσι. Λοιπόν να σας δείξω τώρα εγώ τι έκανα. Ε, μισό λεπτό γιατί τα έχω στο ψυγείο να διατηρούνται φρέσκα. Εδώ στην κατάψυξη. Λοιπόν είχα φτιάξει παλιότερα ένα άλλο κοτέρ. Ε, και είχα βγάλει αυτά. Τέσσερα ήταν εδώ. Έκοψα το ένα. Και είναι και καλύτερης ποιότητας εδώ τουλάχιστον τα φυσάκια ας πούμε και έβαλα λοιπόν να το δούμε πως ανάβει μισό λεπτό γιατί είναι τώρα και κρύο άρα δεν μας ταλαιπωρήσει Εντάξει, σβήνει τώρα. Εν πάση περιπτώσει. Αυτά μάτια λοιπόν. Προσοχή λίγο εδώ στα ημιτασιόν. Πραγματάκια. Ε, γιατί καμιά φορά ε, μας ταλαιπωρούνε. Είναι φτηνά μεν, αλλά ε, θα μας ε, χρειαζόμαστε αρκετή υπομονή για να μπουν μερικά από αυτά λοιπόν έγινε τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι τσάου